κάνεις εκεί, Βάσο? Περιμένω να χιονίσει, Γιάννη. Να χιονίσει, μα έχει καλό καιρό και δεν έχει πολύ κρύο. Μα εγώ έκανα ευχή να κλείσουν τα σχολεία αύριο. Είσαι μικρή και δεν ξέρεις. Για να χιονίσει, η θερμοκρασία πρέπει να πέσει κάτω από τους 0 βαθμούς Κελσίου. Δεν πειράζει, εγώ ακόμα ελπίζω. Όχι, καλά, θα δεις αύριο που θα πρέπει να σηκωθούμε το πρωί για να πάμε σχολείο. Αιδές, πραγματοποιήθηκε η ευχή μου. Ναι, έχει πολύ κρύο σήμερα και χιονίζει. Γεια σας, παιδιά. Γεια. Είδατε τι κρύο έχει σήμερα. Λέτε να μην έχουμε σχολείο? Σίγουρα, Εύα, αφού εγώ αυτή την ευχή έκανα χθες και γι' αυτό χιόνισε σήμερα. Σε λίγο θα το στρώσει, φαίνεται. Δείτε πόσες νυφάδες χιονιού πέφτουν. Μα δέστες, έχουν τόσο ωραία σχήματα και η κάθε μία είναι μοναδική. Μα ναι, αφού η κάθε μία κάνει διαφορετικό ταξίδι μέχρι να φτάσει εδώ. Ο αέρας της παρασύρει και συναντούν διαφορετικές θερμοκρασίες και επίπεδα υγρασίας. Μήπως να πούμε τότε στα παιδιά ότι δεν έχουμε σχολείο? Μου φαίνεται ότι δεν το ξέρουν. Είναι σαν να πηγαίνουν προς τα εκεί. Μα κι εμείς δεν είμαστε σίγουροι ακόμη. Είδατε, σίγουρα δεν έχουμε σχολείο. Ναι, και όλα τα παιδιά έχουν μαζευτεί και παίζουν σε ένα πόλεμο. Πάμε να παίξουμε κι εμείς. Έχω ξεπαγιάσει. Τι ευχή έκανες, βρε Βάσο, κι εσύ? Η αλήθεια είναι ότι κι εγώ άφησα να κρυώνω με τόσο χιόνι. Μακάρι να ήμασταν κάπου πιο ζεστά. Α, μα πώς έγινε αυτό? Πώς βρεθήκαμε εδώ? Μάλλον πραγματοποιήθηκε και πάλι η ευχή της Βάσος. Αχ, ναι, είμαστε σε ένα χωράφι με σιτάρι και έχει πολύ ζέστη. Και να, ο κύριος εκεί θερίζει το σιτάρι. Ποιος κύριος? Δεν βλέπω κανέναν. Να, εκεί. Δεν διακρίνεται εύκολα γιατί τα ρούχα του έχουν το ίδιο χρώμα με το χωράφι. Ουφ, άρχισα να ζεσταίνομαι τώρα. Ναι, κι εγώ ζεσταίνομαι πάρα πολύ, έσκασα. Μήπως να ανέβουμε σε εκείνα τα βουνά όπου η θερμοκρασία θα είναι χαμηλότερη? Θα έχω μια καλύτερη ιδέα για να δροσιστούμε. Πολύ καλή ιδέα σου. Πάμε για μια βουτιά. Ναι, πάμε. Αλλά προσέξτε, η άμμος καίει. Πάμε να κάτσουμε κάτω από τις ομπρέλες για να μην μας κάψει ο ήλιος. Οι ακτίνες είναι ιδιαίτερα βλαβερές το μεσημέρι. Δείτε τον ουρανό, γέμισε σύννεφα. Α, ναι, μερικές φορές ο καιρός αλλάζει πολύ απότομα. Νομίζω αρχίζω και κρυώνω λίγο. Άρχισε να φυσάει πολύ. Έφυγε ο κόσμος από την παραλία. Δείτε όμως τι όμορφα χρώματα έχει ο ουρανός. Κίτρινο, πορτοκαλί, μπλε, γαλάζιο. Δείτε και τι ωραία σχήματα έχουν τα σύννεφα. Ναι, αλλά είναι πολύ κρύος ο αέρας. Πρέπει να είναι βοριάς. Α, όχι. Νομίζω φυσάει από τον νότο. Νοτιάς πρέπει να είναι. Όπως και να έχει, αρχίζουν να σηκώνονται κύματα. Πάμε προς την ακτή. Α, κοιτάξτε προς τα που κινούνται τα δέντρα. Τελικά ο αέρας φυσάει από τα δυτικά. Είναι ο ζέφυρος άρα. Ίσως να τον ξέρετε και ως πουνέντε. Α, δίκιο έχεις. Έτσι τον ξέρω. Ο άνεμος πρέπει να είναι πάντως πολύ ισχυρός. Δείτε πως λυγίζει το δέντρο από τη δύναμή του. Ναι, και εγώ δυσκολεύομαι να περπατήσω ενάντια στον άνεμο. Ναι, και ακούστε πως φυρίζει. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 μποφόρ. Α, ναι, σωστά. Με τα μποφόρ μετράμε τη δύναμη του αέρα. Αχ, τώρα τα κύματα μεγάλωσαν και έγιναν πιο ορμητικά. Πρέπει να έρχεται καταιγίδα. Ναι, φαίνεται και από τον ουρανό. Είναι πολύ μουντός. Δείτε πως σκάει το κύμα και πόσο σαφρός δημιουργείται. Λέτε εκείνο το καράβι να κινδυνεύει? Δεν ξέρω. Δεν μου φαίνεται και πολύ ασφαλές να βρίσκεται στη θάλασσα με τέτοια τρικυμία. Και δείτε πως σκάει το κύμα πάνω στα βράχια. Δημιουργείται πάρα πολύ σαφρός. Ναι, και η θάλασσα έχει φουσκώσει από τα κύματα. Σε λίγο θα αρχίσει να φουρτουνιάζει. Μήπως να φύγουμε καλύτερα από εδώ? Είναι επικίνδυνα. Μπορεί το κύμα να μας παρασύρει και να μας ρίξει μέσα στη θάλασσα. Ναι, νομίζω πως θα πέσω. Γλιστάει πάρα πολύ. Μακάρι να ήμασταν κάπου αλλού. Α, πάλι έπιασε η ευχή σου. Δεν έχει πολύ αέρα εδώ. Βρέχει όμως. Και μάλλον από ό,τι φαίνεται βρέχει εδώ και ώρα.
Παρατηρήστε τον δρόμο. Οι λακκούβες έχουν γεμίσει με νερό. Και κοιτάξτε τα χρώματα των φύλων. Πορτοκαλί, κόκκινο, κίτρινο. Λογικά πρέπει να έχουμε φθινόπωρο αφού τα φύλλα είναι κίτρινα. Α, δείτε, ένας κύριος. Πολύ έξυπνος. Έχει φέρει ομπρέλο μαζί του. Όχι σαν εμάς που γίναμε λούτσα. Αχ, μακάρι να σταματήσει η βροχή. Α, μάλλον θα σταματήσει. Να δείτε, αρχίζει να βγαίνει ο ήλιος. Τα σύννεφα το μακρύνονται και καθαρίζει ο ουρανός. Α, δείτε, σχηματίστηκε ουράνιο τόξο. Μα δεν ξέρεις, όταν οι ακτίνες του ήλιου περάσουν μέσα από τις σταγόνες, το φως διαφλάται. Έτσι, το λευκό φως του ήλιου αναλύεται στα διάφορα χρώματά του. Α, αυτό τα ξέρω κι εγώ. Από πάνω προς τα κάτω πάνε. Κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, ιώδες, μπλε, βιολετή. Αυτά είναι τα 7 χρώματα που φαίνονται πιο καθαρά. Στην πραγματικότητα, ένα ουράνιο τόξο περιέχει και όλες τις μεταξύ τους αποχρώσεις. Ουφ, πέρασε η ώρα. Νομίζω είναι ώρα να πάμε σπίτια μας. Δίκιο έχεις, κι εγώ κουράστηκα με τόσες βόλτες. Μακάρι να ήμουν σπίτι μου τώρα.